διαταράχτηκε η αγορά. Και δεύτερον, πήγαμε στην διαδικασία των καρτέλ. Ως το τελειωτικό κτήμα χαρακτηρίζουν οι κτηνοτρόφοι της χώρας την ένταξη του αρνιού και του κατσικιού στο καλάφι του Πάσχα, περίοδο κατά την οποία ελπίζαν να βγάλουν τα σπασμένα. Η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί με τις πιέσεις των τιμών το προηγούμενο χρονικό διάστημα φαίνει αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους του κλάβου σε απόγνωση. Το όμως δημιούργησε προβλήματα σε εμάς, κύρια, γιατί άρχισαν οι κρεοπόλες, δεχόμενοι και αθέμητο ανταγωνισμό, να ζητάνε να πάρουν τα προϊόντα μας, όχι στις συμφωνίες που είχαμε κλείσει. Βέβαια τήρησαν κάποιοι τις συμφωνίες που είχαμε κάνει και τα αγόρασαν στην τιμή αυτή που σας είπα πριν, περίπου στα 8 με 8-20 ευρώ. Αλλά άλλοι, δεχόμενοι αυτό τον ανταγωνισμό, μείωσαν τις τιμές ακόμα και στα 6 ευρώ. Όταν έχουμε κόστος λοιπόν πάνω από 9 ευρώ και πουλάμε με 6 ευρώ και σε μια στιγμή μάλλον που η κτηνοτροφία πνέει τα ολίσθια και τα έχουμε πει αυτά κατ' επανάληψη, καταστρεφόμαστε δηλαδή, γιατί το κόστος έχει ανέβει πάνω από 100% ζωοτροφών, ενέργειας και των υπόλοιπων αγαθών τα οποία παίρνουμε για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα κοπάδια μας, και έχουν φύγει πάνω από 10.000 κτηνοτρόφοι, κύρια υγροπροβατοτρόφοι, τον τελευταίο χρόνο για δεν βγαίνουν και μας κυνηγάνε και τα καρτέλ. Τα καρτέλ, λέω, τα φανς και οι τράπεζες με πληστηριασμούς ακόμα και τα σπίτια μας. Είμαστε σε ένα διέξοδο. Ήρθε και αυτό τώρα που προσδοκούσαμε να πάρουμε κάποια χρήματα να μπορέσουμε να έχουμε ρευστότητα να συνεχίσουμε να ταΐζουμε τα ζώα μας, και μας έδωσε ένα τελειωτικό χτύπημα.